Για άλλη μια φορά θαύτηκε με αίμα η άσφαλτος της Κρήτης, καθώς ένας 46χρονος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του χθες το βράδυ για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 46χρονος άντρας στον επαρχιακό δρόμο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εξετράπη της πορείας του. Ο 46χρονος άντρας με καταγωγή από το Ίνι του νομού Ηρακλείου και πατέρας δύο παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο της κλούβας που οδηγούσε στο νέο επαρχιακό δρόμο Αρκαλοχωρίου με κατεύθυνση προς Ηράκλειο, έπεσε πάνω στα κυκλειδώματα και κατέπεσε στο Απρανές εχθές το βράδυ. Το άψυχο σώμα του άτυχου άντρα παρέμεινε εκεί για όλη τη νύχτα, καθώς το σημείο που είχε καταπέσει με το αυτοκίνητο δεν είναι ορατό από το δρόμο και το πρωί ένας περαστικός εντόπισε νεκρό το 46χρονο έξω από το όχημά του. Με τον πιο τραγικό τρόπο έμαθε και η οικογένειά του πως έφυγε πολυαγαπημένος σύζυγος και πατέρας, καθώς τον έψαχναν όλο το βράδυ και το πρωί έφτασαν 10 μαντάτα στα αυτιά της οικογένειας. Σημειώνεται πως ο 46χρονος είναι ο 67ος νεκρός από τροχείο που μετράει Κρήτη για φέτος, ενώ στην κορυφή τη λίστα των βασικών αίτιων των τροχιών δυστυχημάτων είναι το αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, η μη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η κακή κατάσταση των δρόμων.